Για σκυσόη μου ήταν ως τώρα μια καταιγίδα, θα ήθελα από εδώ και πέρα να είμαι στη θέση. Θα να σκάψω να ζέψω. Θα φεύγω από σταθμούς, θα εξαφανίζω στιγμές. Να ζήσω όπως η φωτιά. Γρήγορα. Και τη ζωή δεν θα κάνει άλλο υπομονή με μένα. Δυστυχώς πρέπει να περιμένει. Το έτοιμά σου για την ώρα έχει μπλοκαριστεί. Καταλαβαίνω. Δεν το φώνεψαν οι υπολογιστές σας. Πραγματικά, οι υπολογιστές μας δεν μπορούν να επεξεργαστούν το έτοιμά σου. Οι απαντήσεις σου είναι πολύ παράξενες. Στη στιγμή εθνικότητα έχεις γράψει χρώμα του ανέμου. Στη στιγμή τελευταία μόνιμη κατοικία έγραψες ορυχεία. Στη στιγμή θρησκεία λέει ουρανός γεμάτος φτάμενα ελάφια. Στη στιγμή σπουδές σημειώνεις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας. Στη στιγμή οικογενειακή κατάσταση έγραψες θεραπευτήριο για τους άλλους. Στη στιγμή φύλλο αναφέρεις αρχάρια. Στη στιγμή χρονολογία και τόπος γέννησης έχει ένα ποίημα. Το αυτόματο μηχάνημα της ημερότητας δίνεται αργά για να μπει στη γη, για να μπει στη θάλασσα, για να μπει στα σπλάχνα. Γιατί είμαι και θάλασσα και γη μαζί. Γιατί είμαι το γιγάντιο πουλί που καθαρίζει το αυτόματο μηχάνημα της ημερότητας. Καθαρίζει τα σαγόνια που τρέφονται με ανθρώπινες σάρκες. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι καθόλου σωστό. Να γράφεις ποίημα στη ημερομηνία και τόπος γέννησης δεν έχει καμία χρησιμότητα. Έτσι κι αλλιώς οι υπολογιστές μας δεν μπόρεσαν να επεξεργαστούν το ποίημα. Έπαθαν εμπλοκή, τους ξεχαρβάλωσε, τον βλέπει σε εκείνο τον καπνό. Τον βλέπει. Μαύρος καπνός, κατάματος. Ανεβαίνει στον ουρανό και μολύνει τον αέρα. Είναι ο καπνός από έναν υπολογιστή μας. Από έναν δύο υπολογιστή μας για την ακρίβεια. Εξαιρετικά ευαίσθητο και πολύπλοκο που έπαθε ένα πληροφοριακό σοκ. Προσπάθειο να επεξεργαστεί την κάρτα σου. Έπαθε και λόξικα. Δεν μπορεί πια να σταματήσει. Γι' αυτό ξερνάει μαύρο καπνό. Εδώ και τρεις μήνες από τότε που διάβασε το ποίημά σου στη στιγμή ημερομηνία και το πώς γέννησες. Έπαθε λόξικα και ξερνάει συνέχεια καπνό. Όχι, δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά στη στήλη, με αιτιολογία για την αλλαγή κοινωνικής κατάστασης, το γράφησες έναν κατώκυρο με δύο φτερά. Να δω το σπίτι σου, είναι ακατανόητο. Δεν υπάρχει κατώκυρο στα φτερά. Ε, πού είσαι? Απάντησέ μου. Να σου πω. Δεν είναι σωστό να ζωγραφίζει ένα φτερωτός κατζόκυρος και μετά να χάνεσαι. Δεν υπάρχει φτερωτός κατζόκυρος, πρέπει να το παραδεχτείς. Υπάρχει φτερωτός κατζόκυρος. Για μένα ήταν. Ποιος μιλάει, δεν βλέπω. Ποιος μίλησε. Πού είναι εκείνη η γυναίκα που περίμενε εδώ και συμπλήρωνε τα χαρτιά της. Η μητέρα μου πέθανε. Είμαι 6 χρονών. Ξέρω να διαβάζω και να γράφω. Η μητέρα μου μου διηγήθηκε πολλές όμορφες θλιβερές ιστορίες. Θα μπορούσα να σας λέω μια θλιβερή ιστορία κάθε μέρα. Η μητέρα μου είπε πως τώρα μπορώ να περάσω από την άλλη μεριά των σύνορων. Γιατί οι όμορφες θλιβερές ιστορίες είναι παγκόσμιες. Αγγίζουμε την Αθανασία, γιατί κανένας δεν είναι πιο κοντά στην Αθανασία από εκείνο που εκδικήσει κάθε φόβο μέσα του, συμπεριλαμβανομένου και του φόβου του θανάτου. Είμαστε οι πεθαμένοι από τα αέρια. Στις διαταγές σας, ζήτω η πατρίς. Είμαστε οι κομματιασμένοι, λίγες σάρκες και λάμψεις οπίδας στις διαταγές σας. Ζήτω η πατρίς. Είμαστε οι τυφλωμένοι, τα μάτια μας ξεριζωμένα, οι κόνχες των ματιών μας γυαλίζουνε. Στις διαταγές σας. Ζήτω η πατρίς. Είμαστε οι πεθαμένοι από το φόβο μας, αφού χεστήκαμε στα μπατζάκια μας. Στις διαταγές σας. Ζήτω η πατρίς. Εμπρός, εμπρός, όρθιοι. Έχετε τώρα το δικαίωμα σε μία παρέλαση. Σήκω φαντάρες, σε περιμένει η μάνα σου. Αν δεν φαντάρια, σας περιμένουν οι μονάδες σας, οι αδελφές σας, σας περιμένουν οι γυναίκες σας, σας περιμένουν εμπρός. Έχετε τώρα δικαίωμα σε μία παρέλαση. Σήκω παλιά τεμπέλη, έχεις δρόμο να κάνεις. Αν δεν, κουνηθείτε, κοινάξτε τη σχολή λίγο, σε νιαριστείτε.
Prepárate don Alá, donde Alá, ¡sas! ¡Hampa con el mundo! ¡Y de erotisis! ¡Alís! ¡Ando la trae, tipo atrás, si me da! ¡Y ne imera tis megalis, sin pi, li, osis, y erotisis, y ne para planitiques! ¡Catalábate! ¡Catalábate, estrabadia! ¡Vamos, te lo dije! ¡Yerdísame! Δεν άκουσε λένε. Σήμερα είναι η ημέρα της μεγάλης συγχώρεσης. Χαιστήκαμε για την νίκη. Σας περιμένουν στην πρωτεύουσα. Θα μπείτε στην πρωτεύουσα με την πάντα μπροστά να πεανίσει. Δικαιούστε μια πόλη σήμερα στολισμένη. Για σας παιδιά, τ' άκουσες αυτό μικρέ. Η πρωτεύουσα είναι στολισμένη με λουλούδια. Για μας παιδιά. Προσοχή, ο μας. Σας το επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά και βάλτε το καλά, καλά, καλά στο μυαλό σας. Απαγορεύονται οι ερωτήσεις. Κανείς δεν ρωτάει τίποτα. Κανείς δεν κάνει πια ερωτήσεις. Σήμερα υπάρχει μόνο η μεγάλη αλήθεια της συμφιλίωσης. Οι ερωτήσεις είναι παραπλανητικές. Μπλόφα είναι, το ξανακαταλάβατε. Όμως, Ρωδηγέ, πότε θα έρθει η Επιτροπή για την επιτόπου από γραφτό από το μάτι. Ρωδηγέ. Πότε θα έρθει η Υγειονομική Επιτροπή να μας κόψει τα νύχια! Στρατηγέ! Ποιος θα μας προστατέψει από τις μύγες στον δρόμο της επιστροφής! Και στρατηγέ! Με τη σειρά θα επιστρέψουμε! Τι πάει να πει με τη σειρά! Θα το βάλουμε μπροστά στη γραμμή! Μπροστά! Θα βάλουμε τους παρασημοπορημένους! Θέλω να είναι ωραίοι! Να τους διαλέξουμε από αυτούς που είναι ακόμα άλλοι! Πρέπει να κάνουμε πολύ καλή εντύπωση μπαίνοντας στην πόλη! Μετά θα μπουν οι βαθμόφοροι! Μετά να δώσεις το απόσπασμα των τυφλών, ε! Έτσι για να απαντήσουν πλαισιωμένοι. Μετά θα βγουν αυτοί που κατά την επιστροφή τους γλίτωσαν από τον ερχομό των μυγών. Μετά θα βγουν αυτοί που... Κύριε στρατηγέ! Εμείς οι παρασημοφορημένοι σας αναφέρουμε πως δεν γυρίζουμε πίσω με τα πόδια. Να μας στείλει η πατρίδα καμιόνια. Όχι με τα πόδια, δεν γίνεται. Με τα πόδια να πάνε οι προδότες, οι αυτόμολοι και οι γέστηδες. Αυτοί να πάνε. Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Αν η πατρίδα θέλει πίσω τους παρασημοφορημένους της, να στείλει καμιόνια. Δεν είμαστε μαλάκες εμείς. Κύριε Στοδιέ, είμαστε υπεθαμένοι με μία σφαίρα κατάστημα. Εμείς δεν γίναμε κόσκινα από τις σφαίρες, κύριε Στρατηγέ. Μόνο μία σφαίρα φάγαμε. Πού? Κατευθείαν στην καρδιά. Γι' αυτό είμαστε ωραίοι. Πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε να ανοίξουμε εμείς την παρέλαση. Άσε που δεν είμαστε και πολλοί. Είμαστε ωραίοι, είμαστε άθλοι. Δεν είμαστε πολλοί. Είμαστε η ελίτ των νεκρών, κύριε Στρατηγέ. Στρατηγέ! Είμαστε οι αγνοούμενοι. Τίποτα δεν έμεινε από εμάς. Ούτε ένα τόσο ολόκληρο κομματάκι δεν έμεινε, άρα δεν έχουμε πτώμα. Πώς λοιπόν θα γυρίσουμε πίσω χωρίς πτώμα? Δικαιούμαστε να έχουμε ένα πτώμα. Ακούστε, παιδιά, για σας, αν δεν μπορώ πραγματικά να κάνω τίποτα. Είναι κάποιοι πιο τυχεροί. Βρέθηκε ένα χέρι, ένα πόδι, τα αυτοί τους. Να. Ο στρατιώτης Πανέτα. Το μόνο πράγμα που βρέθηκε από δάφτον είναι η μεταλλική του ταυτότητα. Κι όμως είχε το δικαίωμα να φιγουράρει φαρδής πλατή στη λίστα των νεκρών. Στρατιώτη Πανέτα, για λέγω, μην κρύβεσαι. Για πες μας τι πήγε από σένα η επιτροπή απογραφής. Μόνο τη μεταλλική μου ταυτότητα, κύριε Ροχία. Πες το πιο δυνατά να τα ακούσει ο στρατηγός. Τι βρήκε η επιτροπή από τον στρατιώτη Πανέτα. Μόνο τη μεταλλική μου ταυτότητα με υπόρριθμο κατάταξη με την άδειά σα 47-57. Πείτε μου την 30! Τα βλέπετε, στρατηγέ, τι λέτε τώρα! Παιδιά, παιδιά, με φέρνετε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση! Όχι, στρατηγέ, δεν θέλουμε να σας πω! Ακούστε! Εγώ δεν έχω αντίρρησης! Θα θέλετε να παρελάσετε κι εσείς, αλλά δεν είναι σωστό! Πως οι νεκροί δεν θα ήθελαν να βγουν από τη λίστα των νεκρών και να βγουν στη λίστα των αγνοουμένων! Δεν καταλαβαίνετε, βρε παιδιά, πόσο τυχεροί είστε που είστε μόνο αγνοούμενοι! Γιατί ακούστε το καλά αυτό εσείς! Στην πραγματικότητα είστε μισοζώντανοι. Τροπέζα σα! Καπέλα, εγγέλθητε! Σκεφτείτε τις παλάβες σας! Πού σας περιμένουν! Ένα νεκρό, δηλωμένο, δεν το περιμένουν πια! Να γνωρούμε όμως, ο αγνοούμενος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ξαναεμφανιστεί! Έχεις εμφανιστεί σαν να εμφανίζεται! Ένα από μπρος, ένα από πίσω! Οι παράδες σας μπορούν να σας περιμένουν ακόμα 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια! Σκεφτήκατε όλα αυτά! Δεν είναι καλή γάλη λοιπόν!
Καθίστε από μπροστά μου, σώτα παλά. Κύριε Στρατηγέ. Παρ' όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, κύριε Στρατηγέ, είμαστε εκτελεσμένοι από εσχά του προδοσία. Και λοιπόν. Δεν δεχόμαστε να παρελάσουμε πλάι-πλάι με τους 7.000 προδότες που πήγαμε τον αφά. Σελή. Στρατηγέ μου. Τι ακριβώς θέλει τούτο στο δεμένα. Δεν ξέρω ακριβώς, στρατηγέ μου. Μάθε. Τι ακριβώς θέλεις, εκτελεσμένε. Είμαστε, με την άδειά σας, 3.000 εκτελεσμένοι από εσχά του προδοσία. Και δεν δεχόμαστε, με την άδειά σας, να παρελάσουμε πλάι-πλάι με τους 7.000 προδότες που πήγαμε τον αφά. Και πώς θέλετε να παρελάσετε. Εμείς μπροστά και αυτοί μετά. Εντάξει. Εντάξει, να γυρίσουμε μαζί τους, αμοιβαία συγχώρεση. Εντάξει. Αλλά για την παρέλαση, εμείς μπροστά και αυτοί μετά. Γιατί εμάς μας εκτέλεσαν για τους πεπιθήσεις. Εκείνοι πήγαμε τον εχθρό. Γι' αυτό εκτελέστηκαν. Βασίλη, στρατηγέ μου. Να τοποθετήσει την επιστοφυλακή εσχάτη προδοσία μπροστά από την οπισθοφυλακή αυτομόλυνση. Όπως διατάξετε. Στρατηγέ. Επιτρέψτε μου να αναφέρω. Τι είναι πάλι. Είμαστε το απόσπασμα εκείνων που πιστεύουν ακόμα στη νίκη. Ε, παιδιά, πρέπει σώνει και καλά να μου κάνετε τη ζωή πατινή. Κύριε Στρατηγέ, επιτρέψτε μου να αναφέρω. Εμείς να συμφωνούμε με αυτή τη βεβαιασμένη αναχώρηση. Βρε κολόπεδα, δεν τα ακούσατε πως κάναμε ειρήνη. Ειρήνη μπορεί να κάναμε. Εμείς όμως έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε ακόμα στη νίκη. Βρε κοθόνια, δεν είδατε το φως. Δεν σας φτάνει το φως αυτό που τώρα καίει στις καρδιές σας, παλιολινάτσες. Πώς μπορείτε να πιστεύετε ακόμα στη νίκη, τώρα που όλα έγιναν φως. Κύριε Στρατηγέ, πιστεύω ότι η στρατηγική μας ήταν καλή, αλλά δεν μας οδήγησαν σωστά. Μα παιδιά, έχετε τις μαλακίες. Σκεφτείτε τις μανάδες σας που σας περιμένουν. Έχετε και εσείς μανάδες, δεν έχετε. Με την άδειά σας έχουμε μανάδες, ναι. Όμως είμαστε και βετεράνοι και πιστεύουμε πως χάσαμε τη μάχη από μια ηλικιότητα. Βασίλη, στρατηγέ μου. Τους γαζούς αυτούς εδώ πέρα που πιστεύουν ακόμα στη νίκη. Μα τους τελευταίους. Στην ουρά της παρελάσεως. Μάλιστα, στρατηγέ μου. Είμαστε μόνο την κύριε στρατηγέ. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα το κουνάμε από εδώ. Βασίλη, στρατηγέ μου. Τι έχουμε εδώ. Ανταρσία. Στρατιώτες προσφύγει. Δεν μου λέτε πόσοι από εσάς πιστεύουν ακόμα στη νίκη. Όσοι πιστεύουν ακόμα στη νίκη να κάνουν ένα βήμα μπρος, εκτελεσάτε! Πάντως είναι κάπως, στρατηγέ μου. Κύριε στρατηγέ μου. Στραβάδι! Κύριε στρατηγέ, εμείς όταν πεθάναμε είχαμε κιόλας σαν μισή. Δεν θυμόμαστε πια τίποτα. Για πείτε ρε παιδιά, θυμόμαστε τίποτα. Τίποτα δεν θυμόμαστε, στρατηγέ. Δεν θυμόμαστε ούτε αν πολεμήσαμε για την νίκη ενάντια στην νίκη. Για πείτε ρε παιδιά, θυμόμαστε με ποια πλευρά πολεμήσαμε. Δεν θυμόμαστε, αρχηγέ. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε από πού ήρθαμε. Δεν ξέρουμε. Τα βλέπετε, στρατηγέ. Εμείς όταν πεθάναμε είχαμε υποστεί ήδη πλήση εγκεφάλου. Μιλάμε με εσάς, στρατηγέ. Αλλά δεν έχουμε ιδέα ποιος είστε. Ακούσαμε να λένε πως ήρθε η μεγάλη συγχώρηση. Αλλά δεν ξέρουμε τι πάει να πει συγχώρεση. Για πείτε ρε παιδιά, ξέρουμε τι πάει να πει συγχώρεση. Ξέρουμε τι πάει να πει πατρίς. Όχι. Ξέρουμε τι πάει να πει νίκη. Όχι. Ξέρουμε γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τίποτα. Όχι. Ξέρουμε γιατί το σκουλί και πλουσί. Μέσα στην μικρή τριβούλα στο μαγουλό μας δεν κοιμάται ποτέ. Όχι. Ξέρουμε γιατί το σκουλί και πλουσί. Μέσα στην μικρή τριβούλα στο μαγουλό μας δεν σταματάει να φρίζει, να φωνάζει, να ξεκαρδίζεται στα γέλια και να μας λέει μαλάκες. Όχι. Μήπως δεν είναι κύριε στρατηγέ. Δεν ξέρω το μικρό μικρό σκουλικάκι που είχε μέσα στη μικρή μικρή τρυπούλα στο μαγειρό. Δεν ξεσκέφτω το πρόσωπο. Κύριε στρατηγέ, έχουμε κι εμείς ένα πρόβλημα. Μεγάλο. Όταν πήραμε το φιλί του θανάτου, πάθαμε στήση. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Ο θάνατος σου κάνει δώρο τη στήση. Καμιά φορά το φιλί του θανάτου είναι τόσο γλυκό, τόσο τρυφερό, τόσο ορμητικό, τόσο ειλικρινές που σου φέρνει στήση. Από τότε μας είναι συνέχεια σηκωμένοι. Είναι πολύ ενοχλητικό. Πώς θα πατήσουμε πάλι τα πάτη εδάφη στήση. Νομίζω πως η πατρίδα έχει την υποχρέωση να κάνει κάτι για μας. Να τελειώνει τέλος πάντων, που τις πουτάνες πατρίδας, τότε που φεύγαμε για το μέτωπο, ένα ξέρουμε πουτάνες μας κάνανε παρέα. Και τώρα, τι γίνανε οι πουτάνες της πατρίδας, γιατί η πατρίδα δεν μας στέλνει τις πουτάνες της τώρα που κηρύχτηκε η μεγάλη συγχώρεση. Δικαιούμαστε μερικές πουτάνες, κύριε στρατηγέ. Ναι. Πώς θα κάνουμε τόσο δρόμο σε στήση. Ο δρόμος επιστροφής είναι μακρύς. Πώς θα περπατάμε μέρα νύχτα με την πουτσα σκομμένη. Βρέξει χιονίσει. Δεν μπορείς να περπατάς με την πουτσα σκομμένη. Αρκετά προβλήματα είχαμε και εδώ. Πάνε να σκύψεις.